χειρό μάλλον συνεχιστικά. Όχι, ξέρουμε ότι λίγο είχαμε 300-700, αλλά τον Αύγουστο πήγαμε στα 2.260, υπήρξε μείωση τον Σεπτέμβριο στα 1.190, μετά ξαναμπήκαμε στα 1.900 τον Οκτώβριο. Και αυτή τη στιγμή, τις πρώτες 7 μέρες, είμαστε 700 κρούσματα. Ο δείκτης θετικότητας είναι 1.55, ενώ οι εμβολιασμοί έχουν κολλήσει το 55%. Αυτό πρέπει προφανώς να μας ανησυχεί, να μας προβληματίζει όλους. Νομότος υγείας. Λοιπόν, από εκεί πέρα η εικόνα στο βιολογικό δείχνει η αυξητική τάση. 71.000 αντιγραφείου αναγκασμένου τώρα είναι η τελευταία μέτρηση, που δείχνει ότι αυξάνεται η τάση αυξητική. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, πρέπει να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να πιστέψω εγώ προσωπικά ότι 45% είναι αντιεμβολιαστές. Θεωρώ ότι απλά δεν έχουν ενημερωθεί σωστά, έχουν κάποιες φοβίες, έχουν κάποιες ανησυχίες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε συζητήσει με τον Μανέτο Μάκαρη, τον Αναγκαίο Κορδοσφαίρι, που είναι επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου και με τον Νέι Καλυφέρη, να συνεχίσουμε τι επιστημονικέ συζητήσει που είχαμε ξεκινήσει και πέρυσι. Αλλά αν θέλετε, ίσω λίγο πιο εκλεκτισμένε, να συζητήσουμε πιο πειραματίσουμε σε συγκεκριμένε ερωτήσει για να θέσουμε έτσι προβλήματα. Πρέπει, με τον Πάνο Κωστάκη, πρέπει να τονίσουμε ότι ο μόνο τρόπο είναι το εμβόλιο. Δεν υπάρχει αντίσταση. Όχι σε μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει διεύθυνση η οποία έχει πολύ μεγάλα ποσοστά που δεν έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο για το ίδιο, ξέρω ότι έχει περάσει αρκετά. Άλλωστε, πριν δύο χρόνια θα κάνουμε πάλι μια συνεδρία όπως πέρυσι που αφορά μόνο έλεγχο δημοτικής αρχής. Αλλά θα έχουμε το περιθώριο να συζητήσουμε σε όλη τη συνεδρία σε μια ερώτηση. Να προχωρήσουμε κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, και να δούμε τα θέματα που συνεδρίες διάλεξαν. Χρειάζεται κάποιο να βάλουμε μπροστά ή πίσω για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε η νύχτα σοβαρά.